Σας καλωσορίζω στην απόψινή έναρξη των εκδηλώσεών μας. Όταν πριν από 4 χρόνια ξαναζωντανέψαμε τον τουριστικό όμιλο με κεντρικότερο των στόχων μας να αναβιώσουμε τα ιστορικά φεστιβάλ παραγωγής, υπήρχε μια μαγεία, ένας ρομαντισμός, αλλά και ένας στόχος που μας συνέδεσαν όλους όσοι αφιερώσαμε πολλές ώρες από τον επαγγελματικό και οικογενειακό μας χρόνο. Σήμερα, στο ξεκίνημα της τρίτης διοργάνωσης, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω ότι μας περιβάλλει ακόμα η ίδια θέρμη. Συνοδοιπόροι στην προσπάθειά μας από την πρώτη στιγμή, η Κοινοπραξία Οργανώσεων Παραγωγών Συνεταιρισμών Ομού Ημαθίας και το επιμελητήριό μας. Φέτος και ο Δήμος Βέρειας. Ο θεσμός μας θωρακίζεται και θέτει νέες βάσεις για περαιτέρω εξέλιξη και είναι έτοιμος για τα επόμενα βήματα και τις επόμενες συνεργασίες. Γιατί δεν σας κρύβω ότι ο στόχος του τουριστικού ομίλου Βέρειας και μου προσωπικά ως Προέδρου είναι σαφώς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του φεστιβάλ, αλλά και η ενεργή συνεισφορά σε ένα κομμάτι που κατά κοινή ομολογία πάσχουμε ως νομός, το συντονισμό, αν μου επιτραπεί. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτές τις εκδηλώσεις, αυτό πράττουμε και έτσι φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Τρίτο φεστιβάλ Ροδάκινο λοιπόν και ξεκινάμε σήμερα με το συνέδριό μας. Λίγο αργότερα, στις 8 το βράδυ, στον πεζόδρομο αρχικά προγραμματισμένο αλλά τελικά στο φουαγέ του Δημαρχείου, εγκαινιάζουμε την έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις ανθισμένες ροδακινιές. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί καταφέραμε σε μόλις 2 χρόνια να αναδείξουμε αυτό το μοναδικό φαινόμενο της ελληνικής υπαίθρου και κάθε Μάρτιο κυριολεκτικά όλη η Ελλάδα να μιλάει για τη Βέρεια, την Ημαθία και το απίστευτο θέαμα του Ολάνθιστου κάμπου μας. Αύριο Σάββατο πρωί διοργανώνουμε παιχνίδια και δημιουργική απασχόληση για παιδιά. Στην εποχή του fast food πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση γιατί πιστεύουμε στην ανάγκη τα παιδιά μας να μάθουν για τα φρούτα, την καλλιέργεια και τη διατροφική τους αξία. Το απόγευμα του Σαββάτου είναι πολύ μεγάλη χαρά μας να παρουσιάσουμε το βιβλίο που έγραψε η καταξιωμένη Ελληνίδα σεφ Κική Εμμανουηλίδου και το εξέδωσε η Κοινοπραξία. 50 σπιτικές συνταγές με ροδάκινα. Αυτό το βιβλίο είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στο γαστρονομικό πλούτο της περιοχής μας αλλά και όλης της Ελλάδας. Εξάλλου το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να αναδείξουμε το ροδάκινο ως ένα βασικό συστατικό της σύγχρονης γαστρονομίας. Βράδυ Σαββάτου και η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ κλείνει με μια θεατρική παράσταση, συμπαραγωγή του τουριστικού ομίλου με το ΔΥΠΕΘΕ. Θέλοντας να κάνουμε ένα φεστιβάλ μοντέρνο, ας μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, περισσότερο ευρωπαϊκό και λιγότερο παραδοσιακό, αυτή είναι η πιο δύσκολη πρόκληση. Κάθε χρόνο να καταφέρνουμε να έχουμε νέες πρωτότυπες δράσεις. Και μια και μιλάμε για πρωτοτυπία, οι περισσότεροι θα χαμογελάσουν όταν ακούσουν για την βιωματική δράση συγκομιδής ροδάκινου για οικογένειες που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Κι όμως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από ανθρώπους της πόλης και της δικής μας, αλλά κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Θεσσαλονίκη. Ακόμα και ιδιωτικά σχολεία από την Αθήνα επικοινώνησαν μαζί μας, διερευνώντας το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να οργανώσουμε μια τέτοια δράση και για αυτούς. Ο αγροτουρισμός αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται περί απλών προκηρύξεων στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Θέλει όμως δουλειά, σχέδιο και εμείς ως ΤΟΒ και ως φεστιβάλ θα συνεισφέρουμε όσο μπορούμε και θα κάνουμε την καλύτερη δουλειά σε αυτό το τομέα. Το τρίτο φεστιβάλ Ροδάκινο ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής με την πολύ πετυχημένη κάθε χρόνο γιορτή γαστρονομίας. Οι καλύτεροι σεφ της πόλης, γνωστά καταστήματα εστίασης, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, σχολές μαγειρικής και πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν ξεκινήσει τις ετοιμασίες εδώ και καιρό. Θα παρουσιάσουμε στο κοινό γεύσεις με ροδάκινο που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Από παραδοσιακά πυροσκή, ποντιακά, μέχρι ριζότο, κοκτέιλς, ακόμα και μια τοπική μπύρα με επίγευση ροδάκινου. Θα κλείσουμε μια ωραία συναυλία. Κλείνοντας, ας μου επιτραπεί ένα μικρό σχόλιο. Την τελευταία δεκαετία σχεδόν βιώνουμε κάποιες πρωτόγνωρες καταστάσεις στη χώρα μας, δύσκολες, ειδικά οι αγρότες. Υπάρχουν κακές χρονιές, υπήρξαν όμως και θα υπάρξουν και καλύτερες. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εδώ παράγουμε τα καλύτερα ροδάκινα και την καλύτερη κομπόστα στον κόσμο. Πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγή ο καθένας με τον τρόπο του. Η γιορτή ροδάκινου, όπως την αποκαλούν οι αγρότες, γεννήθηκε στα δύσκολα. Είναι ένα παιδί της κρίσης. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε όταν θα έρθουν τα καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, πολλοί εδώ μέσα. Βεβαίως,
Ο τουριστικός όμιλος αξίζει συγχαρητήρια για τις δράσεις. Είναι τιμή για μένα σήμερα να βρίσκομαι εδώ στο τρίτο συνέδριο για το Ροδάκινο. Κάνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο τουριστικός όμιλος Βέρειας σε συνεργασία με τις ομάδες παραγωγών, με όλους εμάς. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι σήμερα κάνουμε γιορτή για το Ροδάκινο, δηλαδή θα το πω διαφορετικά, μήπως θα έπρεπε να κάνουμε επιμνημόσυνη δέηση, γιατί τα προβλήματα για το Ροδάκινο παραμένουν. Και ποια είναι αυτά? Η φοροκαταιγίδα, οι ασφαλιστικές φορές για τον παραγωγό, για όλους εμάς εδώ που όλοι εμείς περιμένουμε από το Ροδάκινο. Και δεν είναι μόνο ότι περιμένουμε, το Ροδάκινο αν δεν είναι πανελλαδικά το εθνικό μας προϊόν, τουλάχιστον για την Ημαθία και την Πέλα είναι, αλλά δυστυχώς σήμερα καλλιεργούν Ροδάκινα και στην Πελοπόννησο, εφόσον δεν έχουν γίνει ζώνες καλλιέργειας. Δίπλα από το Ροδάκινο, κοντά στο Ροδάκινο, δουλεύουν χιλιάδες υπάλληλοι σε βιομηχανίες, στους συνεταιρισμούς και τους ιδιώτες, πολλοί, θα έλεγα και εκεί χιλιάδες υπάλληλοι, δουλεύουν, είναι τα παρεφερή επαγγέλματα που δίνουν πόση δουλειά και αυτά σε υλικά, σε πόσο κόσμο. Και δυστυχώς το εμπάργκο παραμένει για το Ροδάκινο, για τη Ρωσία. Όταν στην Νότια Ελλάδα το λάδι δεν έχει εμπάργκο, επίσης δεν έχει εμπάργκο και παραμένει έτσι η Mercedes της Μέρκελ προς τη Ρωσία. Θα πρέπει να ακούγονται αυτά τα λόγια, γιατί είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και το Ροδάκινο είναι που φέρνει και το συνάλλαγμα, όχι μόνο στην Ημαθία και στην Πέλα, αλλά θα έλεγα στην Ελλάδα. Γι' αυτό η κεντρική διοίκηση, όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να το κοιτάξει, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε η βιομηχανία της Γερμανίας. Η βιομηχανία της Ελλάδος είναι ο αγρότης με το αγροτικό του προϊόν. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη και πάλι σας λέω συγχαρητήρια για αυτά που κάνετε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα μείνετε μόνο εδώ, αλλά για αυτά πιστεύω ότι έπρεπε να ακουστούν. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα, στην έναρξη των εργασιών του Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου για το Ροδάκινο, που διοργανώνει ο ΤΟΒ, σε συνεργασία με την Κοινοπραξία Ομάδων Παραγωγών Συνεταιρισμών Νομού Ημαθίας, το Επιμελητήριο Ημαθίας, αλλά και το Δήμο Βέρειας. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη Βέρεια, ένα τόπο χαρισματικό που βρίσκεται στην καρδιά του εύχορου και ευλογημένου κάμπου της Ημαθίας. Ο τόπος μας, πέρα από την ιστορία, την πολιτιστική των χιλιάδων ετών, φημίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και για την εξαιρετική και οργανωμένη καλλιέργεια των φρούτων. Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, το Ροδάκινο για μας αποτελεί την αυαρχίδα των αγροτικών προϊόντων και τον καλύτερο προσβευτή, αν θέλετε, του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής μας. Το Ροδάκινο για μας δεν συνιστά απλώς ένα αγροτικό προϊόν, αλλά αποτελεί ουσιαστικά μέρος της παραγωγικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Συνιστά αναπόσπαστα κομμάτι του brand name της περιοχής μας και της πόλης μας. Βέρεια μεταξύ άλλων σημαίνει Ροδάκινο, ενώ ελληνικό Ροδάκινο σε μεγάλο βαθμό σημαίνει Βέρεια. Θα τολμούσα να πω ότι Βέρεια και Ροδάκινο αποτελούν έννοιες αλληλέμετρης εμβολής. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τη σπουδαιότητα και την κυρίαρχη θέση του Ροδακίνου στην τοπική οικονομία και την παραγωγή μας, έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε, να εξελίξουμε και να προωθήσουμε συνταγμένα το τεράστιο αυτό κεφάλαιο για τον τόπο μας. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν θα ήθελα προσωπικά να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του ΤΟΒ να διοργανώσει για τρίτη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Ροδακίνου, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται και το σημερινό συνέδριο. Τέτοιες πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προώθηση και την ανάπτυξη τοπικής παραγωγής, αλλά και στην εγγένεια προβολή της περιοχής μας, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες από το Δήμο Βέρειας, αλλά και από το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας. Το Φεστιβάλ Ροδακίνου λοιπόν καθιερώνεται πλέον ως θεσμός και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Δήμος Βέρειας συμβάλλει και αυτός ως συνδιοργανωτής σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και εγώ στο Συμβούλιο του ΤΟΒ
καθώς και όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματικότητα του σημερινού μας συνέδριου. Για την πόλη είναι μεγάλη τιμή να φιλοξενεί έναν σημαντικό αριθμό διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ προκειμένου να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές στον τομέα του Ροδακίνου. Είμαι βέβαιος ότι η πλούσια θεματολογία του συνεδρίου, καθώς και το υψηλό επίπεδο, οι επιστημονικές γνώσεις και η εμπειρία των εισηγητών θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Τέλος, θα ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Θα μιλήσω λίγο για τις οργανώσεις παραγών του νομού Ημαθίας. Οι οργανώσεις παραγών του νομού Ημαθίας και τα μέλη τους αποτελούν τον σημαντικότερο μηχανισμό υποστήριξης της καλλιέργειας του Ροδακίνου στη χώρα μας. Τα προϊόντα που παράγουν είναι είτε φρέσκα είτε μεταποιημένα, είναι τοποθετημένα στις περισσότερες αγορές του κόσμου, στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης. Είναι πρωταγωνιστές στην προσπάθεια προβολής και προώθησης του προϊόντος. Παράγουν και καλλιεργούν το προϊόν με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, εφαρμόζοντας όλα τα μοντέρνα συστήματα ποιότητας, τα οποία διασφαλίζουν τη υγιεινή του προϊόντος και την ασφάλεια του καταναλωτή. Επιθυμώντας οι οργανώσεις παραγωγών να προβάλλουν το ευλογημένο φρούτο της περιοχής μας, το Ροδάκινο, στήριξαν και στηρίζουν τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο τουριστικός όμιλος Βερίας. Εκφράζουν την ευχή αυτές οι εκδηλώσεις να αγκαλιάσουν τα επόμενα χρόνια με εκδηλώσεις όλες τις περιοχές της Μαθίας, όπου αυτές παράγονται. Οι οργανώσεις παραγωγών, εκτός από τη δυναμική προσπάθεια που καταβάλουν στη στήριξη του προϊόντος και της τοπικής οικονομίας, απλώνουν τη δυναμική τους και σε πανευρωπαϊκές συνεργασίες με άλλες αγροτικές οργανώσεις της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, έτσι ώστε με ενωμένη δράση να παρεμβαίνουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Βρυξελών και συντονίζοντας και στοχεύοντας την κοινή ωφέλεια των παραγωγών τους. Είμαστε οι πιο καλοοργανωμένες οργανωμένος τομέας της ελληνικής γεωργίας και φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το ρόλο, δυναμώνοντας την εμπορική μας ισχύ με κοινές δράσεις. Εμείς σαν οργανώσεις παραγωγών υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη φετινή γιορτή Ροδακίνου και σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, καθώς και την παραγωγική καλή χρονιά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μας σήμερα σε αυτή τη γιορτή Ροδακίνου που γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, να δώσω συγχαρητήρια στον τουριστικό όμιλο Βερίας με πρόεδρο του Ζήση τον Μπάτσικα για την αμέριστη εργασία που έχουμε για να γίνει αυτό το συνέδριο. Το επιμελητήριο θα είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια που είναι για το καλό της περιοχής και ειδικότερα για το Ροδάκινο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό φρούτο της περιοχής μας. Το επιμελητήριο, σε συνεργασία με τον τουριστικό όμιλο Βερίας, θα προσπαθήσει στις εκδηλώσεις να είναι αμέριστα, να βοηθήσει για το κοινό σκοπό που είναι το Ροδάκινο. Σας ευχαριστώ.